υπόθεση ήταν ότι είχα τις επιφυλάξεις μου και τις είπα μέσα εδώ. Σε ό,τι αφορά τώρα τα άλλα θέματα που ανέφερε, αν και είχαμε μια κατηδία συζήτηση, δεν περίμενα να το φέρει σαν θέμα. Πρώτα απ' όλα, όταν γινόσανε οι εκαθαρίσεις, πολλές φορές τα έξοδα ήταν περισσότερα από τα έσοδα. Δηλαδή, πρώτα πληρωνώσανε διαιτητές, μετά πληρωνώσανε οι ΕΠΑΕ, μετά ήταν το γήπεδο, χρήματα δεν υπήρχαν. Χρήματα λοιπόν πήραμε όταν έγινε μεγάλος αγώνας με την ΑΕΠ. Εκείνη τη χρονική στιγμή λοιπόν, στο θέμα της εκαθάρισης, μόλις τελείωσε η εκαθάριση, και πάλι τα χρήματα τα πήραμε μεσοβδόματα, δηλαδή γύρω στη Τετάρτη με Πέμπτη, μετά την εκαθάριση του συγκεκριμένου αγώνα. Εκείνη τη χρονική στιγμή λοιπόν ήρθε ο κύριος Κουγιάς, αν δεν κάνω λάθος, ή κάποιος άλλος του ταμείας του, και με βρήκε στα οριστά γραφεία και μου είπε ποιο είναι το ποσό. Και του λέω γύρω στις 3.000. Πού γίνει 3.000. Το ποσό ήταν 3%. Ωραία. Άρα λοιπόν μας χρωστάνε 100 ευρώ και τα βάζω εγώ από την τσέπη μου γιατί εγώ δεν τα πήρα. Πάει το ένα θέμα. Σε ό,τι αφορά τώρα το. Πώς να το ρεύμα. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ υπήρχε μια πάγια τακτική. Εμείς τα πρώτα παιχνίδια που κάναμε σε ό,τι αφορά την ηλεκτροδότηση του σταδίου ήταν φέτος αυτοί οι τέσσερις αγώνες που έγιναν. Οι τέσσερις αγώνες που έγιναν λοιπόν και σύμφωνα με τα προηγούμενα χρόνια που κάποιοι αγώνες είχαν γίνει βράδυ, είχαν βγάλει ένα κοστολόγιο για εκείνη τη χρονική στιγμή για τους αγώνες αυτούς 3.500 και 4.000 ευρώ το παιχνίδι. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Όταν λοιπόν έγινε το πρώτο παιχνίδι, δεν θυμάμαι τώρα με ποιον ήταν με τον Απόλλωνα, ήταν κατά προσέγγιση το πρώτο φύλλο αγώνος και βάλαμε αυτή την τιμή, δηλαδή 3.500 ευρώ μέσα στο πρώτο φύλλο αγώνος. Τελειώνοντας λοιπόν η σειρά των παιχνιδιών και συζητώντας κάποια στιγμή με τον Δήμαρχο, μου λέει αυτό που μου λες είναι παράλογο, δηλαδή εμείς με τα τέσσερα παιχνίδια πρέπει να πάρουμε 12.000 ευρώ. Μου λέει ο Δήμαρχος είναι παράλογο, πρέπει να το κοιτάξουμε. Κάνουμε, ο ίδιος έκανε και λόγω του υπερεσυνέλησης 240 της επαγγελματικής του φύσης. Είναι δυνατόν να 3.500 μισή ώρα. Πόσα είναι που θα πάρουμε. Ναι, μισό λεπτό. Περιμένοντας λοιπόν, να έρθει, γιατί αφού μου λέει ο Δήμαρχος είναι παράλογο, πάω και κάνω και εγώ τη δική μου την έρευνα και βλέπω ότι όντως ήταν παράλογο να παίρνουμε 3.500 ευρώ το παιχνίδι. Περιμένω λοιπόν να μου έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ για το αθλητικό κέντρο. Ξέρετε τι διαφορά είχε από τον προηγούμενο μήνα που δεν έγινε κανένα παιχνίδι. 1.100 ευρώ. Δηλαδή και τα τέσσερα παιχνίδια μαζί είχαν διαφορά. Είχα διαφορά στη τιμολόγησή μου 1.100 ευρώ. Δηλαδή προηγούμενα χρόνια που ίσως πήραμε και 4.500 σαν αθλητικό κέντρο, τους έχουμε κλέψει κάποιους που μας έχουν πληρώσει. Και μου ζητάνε αυτή τη στιγμή ο κ. Κορδώσης να πάρω 12.000 ευρώ. Πώς θα τα πάρω, με τι παραστατικό. Παραστατικό είναι το παραστατικό του λογαριασμού της ΔΕΗ. Άμα το δείξω αυτό το παραστατικό και εγώ έχω πάρει 12.000 ευρώ, δεν θα πάω μέσα. 200, κύριε Λαμπούνια. Δεν θα πάω μέσα. Σας ερωτώ. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ζημιές που αναφέρθηκε πάλι ο κ. Αυτά τα 1.100 ή 1.900 θα τα πάρουν. Θα τα πάρουν, φυσικά. Μην είναι ακόμη. Φυσικά. Μην είναι ακόμη. Οι ζημιές τώρα που έχουν γίνει. Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα. Οι ζημιές λοιπόν που έχουν γίνει. Σύμφωνα με εκτίμηση του σταδίου. Είναι γύρω στις 3.000 ευρώ. Εγώ έστειλα τις τεχνικές υπηρεσίες και περιμένω τη δική τους έκθεση. Από εκεί και πέρα τι έχω κάνει εγώ. Επειδή το φύλλο αγώνος και το φύλλο του παρατηρητή αναφέρουν ότι οι ζημιές έγιναν από φυλάκους της ΑΕΚ και αυτοί ευθύνονται για τη διακοπή, αυτό που έκανα εγώ είναι λοιπόν να ενημερώσω την ΠΑΕ ΑΕΚ και την ΕΠΑΕ ότι υπάρχουν ζημιές στο γήπεδο και είναι αυτής της τάξης σύμφωνα και με την γνωμοδότηση των τεχνικών μου υπηρεσιών. Από εκεί και πέρα, εάν αυτά τα χρήματα δεν κατατεθούν από την ΠΑΕ ΑΕΚ που έχει την ευθύνη ή από την ΕΠΑΕ σαν διοργανώτρια αρχή, αυτό που μπορώ να κάνω πλέον εγώ είναι να...
περιοδικό κατάλογο και να τον στείλω στην εφορία για παρακράτηση χρημάτων ή παρακράτηση της ΠΑΕ, ΑΕΚ, της φορολογικής ενημερότητας. Άρα υποχρέωση της ΑΕΚ να πληρώσει. Αυτές είναι οι δικές μου ενέργειες σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, θέμα. Στο Διοικητικό Συμβούλιο προβλέφθηκε όταν μιλήσαμε Επιτροπή Τήρησης του Συμφωνητικού. Το συμφωνητικό λοιπόν ήταν και η διοικητική, όπως σας είπα. Σε επικοινωνία έχει γίνει ήδη ο πρώτος αγώνας, γιατί ξέρετε ότι οι ημερομηνίες ήταν πάρα πολύ μικρές και πιεστικές. Έχει γίνει ο πρώτος αγώνας. Επικοινωνώ λοιπόν με τον κύριο Κούγια, ο οποίος μου στέλνει έγγραφο, το οποίο μου λέει ότι έχει καταθέσει, στην τράπεζα αίτηση για να παραλάβει την εγγυητική και να την παραλάμβανε, θα μου την έφερνε. Εδώ είναι το έγγραφο, αν θέλετε να σας το κάνω από την πείρα να το δείτε. Αυτή η διοικητική ποτέ δεν ήρθε στα χέρια μου, έτσι, γιατί όπως είπα, κάθε μέσα στις 15 μέρες είχαν τελειώσει οι αγώνες και αυτόματα λοιπόν, σαν μέλη επιτροπής που ήταν και ο κύριος Κορδώσης, μπορούσαν να απαιτήσουν και από τον κύριο Κούγια και από τη διοίκηση να έρθει, η εγγυητική πιο γρήγορα. Δεν μπορούσε να έρθει σύμφωνα με τη διοίκηση Παναχαϊκή, σύμφωνα με τον πρόεδρο, τον κύριο Κούγια, δεν μπορούσε να έρθει γρηγορότερα η εγγυητική, δεν την πήρε στα χέρια του από ό,τι μου είπε, δεν την έφερε σε μένα. Κύριε Λατρινέ, συζητούμε για την Κόρινθο και την ομάδα. 10 συμβούλια εδώ που έχουμε κάνει τα τελευταία, μιλάμε για την Κόρινθο. Νομίζω και εσείς και ο κύριος Κορδώσης είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτά τα θέματα μπορείτε να τα λύσετε εκεί. Συγγνώμη που παίρνω το λόγο. Νομίζω τώρα αυτά ό,τι προβλέπει η νομοθεσία πρέπει και το Διοικητικό Συμβούλιο να τα κάνει και να τελειώνει το θέμα. Τώρα, επιμένετε να φαίνεται εδώ συνέχεια το θέμα της Παναχαϊκής, θεωρώντας ότι έτσι θα χτυπήσετε τη Δημοτική Αρχή, θα έχουμε ένα σοβαρό πλήγμα. Διαβάστε λοιπόν τις δηλώσεις, τις δικές μου. Αφήστε την ανακοίνωση, μια ατυχή ανακοίνωση που είχε το γραφείο τύπου και θα σας πω ότι καμία ενημέρωση δεν είχα. Αφήστε, ας πούμε ότι υπογράφει και αυτή την ανακοίνωση. Υπάρχουν δικές μου δηλώσεις συγκεκριμένες που λέει θα είναι κάτι θετικό για το ποδόσφαιρο, κάτι θετικό για την Κόρινθο, αν καταφέρναμε εδώ να ερχόταν η έδρα της Παναχαϊκής και να έπαιζε τα παιχνίδια. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Δυστυχώς υπάρχουν αρνητικές εξελίξεις. Δεν έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι της πόλης της Παναχαϊκής, να ξέρετε, ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Αλλά πιθανό να απολυθεί και να πάρουν κάποια επιχειρηματική όμιλη από την Πάτρα και βεβαίως η έδρα θα παραμείνει στην Πάτρα. Και θα υπάρχει ανάγκη να παίζει εδώ η Παναχαϊκή. Και δεν κατανοώ αυτό το θόρυβο που συνεχίζουν να προβαλούν κάποιοι συγκεκριμένοι εδώ στην πόλη της Κορίνθου, όταν αντίστοιχος θόρυβος δεν υπήρχε για το γήπεδο της Κορίνθου, όταν παραχωρήθηκε σε άλλες ομάδες το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κυρίως στην Αλμιόνη. Το παραχωρήσανε το γήπεδο. Έξανε πολλούς αγώνες. Δεν ακούστηκε τίποτα. Ήρθε η Παναχαϊκή, φωνές. Και βεβαίως αυτό που κάποιοι υπολογίζουν, γιατί εγώ μόλις άκουσα το νούμερο, πρέπει να σύστα τυχεία. 240 κιλοβάτια κατεστημένη ισχύ έπρεπε να πληρώνει ένας για μισή ώρα 3.500. Δεν γίνεται, παιδιά. Η κατεστημένη ισχύ είναι η μέγιστη ισχύ που μπορεί να καταναλώσει μια συσκευή, ένα φως, κάτι. Δεν μπορεί να πάρει παραπάνω κιλοβάτια. Και πόσο στοιχίζει κιλοβατόρα. Και πολλά έχουν γράψει κατά την άποψή μου. Και πολλά είναι και η διαφορά, ένα κομμάτι της διαφοράς πιθανόν να έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες. Αλλά αυτά βεβαίως και δεν είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, το φαίνεται, το ξαναφαίνεται. Αυτά είναι θέμα του νομικού προσώπου. Απαντήσαμε μία-δύο όταν είναι πρώτο θέμα. Είναι θέμα του νομικού προσώπου. Και βεβαίως η δική μου η άποψη είναι ότι το νομικό προσώπου πρέπει να διεκδικήσει τα χρήματα όλα. Και αυτά για το ρεύμα και τις αποζημιώσεις από τις ώρες από την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ είναι τα επεισόδια. Επειδή κανένας φίλαθρος της Παναχαϊκής εδώ ή κανένας Κορίνθιας που υποστήριξε την Παναχαϊκή που έκανε επεισόδια, όχι, στο γήπεδο είμαστε. Λοιπόν, θα διεκδικηθούν και δεν υπάρχει κανένα, να ξέρετε, πρόβλημα όσον αφορά τα ποσά αυτά. Μόλις γίνει ο βιωτικός κατάλογος και πάει στην εφορία, θα έρθουν και δεν μπορούν να κατέβουν την Κυριακή, αν δεν έχουν κάνει εκείνη την ώρα. Θα έρθουν και θα δώσουν όλα τα χρήματα και η ΑΕΚ και η Παναχαϊκή. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Με βιωτικό κατάλογο, μόλις πάει στην εφορία,
δεν θα χάσω τη φορολογική τιμότητα αυτή για 3 εκατοστάρικα, 5, για 2.000 και 1.100. Εντάξει, θα σφαγίζουν εισιτήρια στην εφορία. Θα έρθουν τρέχοντας να φέρουν τα λεφτά. Λοιπόν, θα δείτε τι θα γίνει το πιάσμα. Και τα 100 ευρώ και τα 1.100 που θα προσδιορίσουν, δεν ξέρω, αυτά θα έρθουν στα ταμεία του νομικού προσώπου.